Εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως δεν είναι μόνο αποκριά, είναι και ψυχοσάββατα μαζί. Βέβαια. Και γι' αυτό βέβαια θα παρακαλούσα τον αγαπητό μου συνεργάτη, τον Δημήτρη του Φραγκιαδουλάκη, να μας δείξει το επόμενο βίντεο. Κριτσά, από την έκσταση των αποκριάτικων εκδηλώσεων στην περίσκεψη και τη μνήμη. Θύμησες αγαπημένες, θύμησες προσώπων που διάβηκαν το κατόφλι της ζωής, ψυχοσάββατα. Ψυχοσάββατα μετακόλυβαν να διανέμονται στους ναούς της Ορθοδοξίας και συχνές επισκέψεις στους τάφους, όπου εναποτίθενται πιάτα με κόλυβα ή εδέσματα αποκριάτικα. Λατρεία των νεκρών, μακρινές απηχήσεις που συνοψίζονται στη γνωστή τώρα και αιώνες παροιμία, ανάθεμα που δούλεψε τα τρία τα Σαββάτα, κρεατινή και τυρινή και τον Αγιό Θοδώρο. Είναι η ίδια εποχή που οι πρόγονοι γιόρταζαν τα ανθεστήρια, γιορτή των λουλουδιών και των ψυχών συνάμα. Και όπως συμβαίνει και σήμερα, γιόρταζαν μαζί με την έκσταση του Διονύσου τους χήτρους, την πανσπερμία και την εναπόθεση τροφών πάνω στους τάφους. Μακαρόνια, τροπάρια μακαριστικά, μακαρισμοί, μακαρόνια. Σε χειρόγραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης αναφέρονται ως μακαρόνια τα μακαριστικά, τα ψαλόμενα εις την κοίμηση της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Ο λεξικογράφος Ησύχιος μας οδηγεί κατευθείαν στο άγγιγμα του μύτου της Αριάδνης. «Μακαρία», λέει, «βρώμα εξωμού και αλφύτων, φαγητό από ζωμό και αλεύρι». Απόκριες δεν εκάμαμε, απόκριες χωρίς λαζάνια, μακαρόνια, μυζητρόπιτες, κρέας, αυτά. Εψήναμε μακαρόνια και μυζητρόπιτες, κάθε βράδυ απαραίτητος. Και την τελευταία αποκριά πηγαίνανε και τα παλιά τα χρόνια, μου έλεγε η μαμά μου πως εσμίξανε 40 οικογένειες, 40 οικογένειες και κάμανε απόκρια. Όλο με μακαρόνια και μυζητρόπιτες. Την τελευταία αποκριά, την τυρινή. Τα είχαμε πάντως απαραίτητα τα μακαρόνια. Τα μακαρόνια λοιπόν έχουν μια πολύ μακρινή καταγωγή και φαίνεται πως ήταν το φαγητό εκείνο με το οποίο τελείωνε η διονυσιακή έκσταση των ημερών της αποκριάς. Το ιταλικό λεξικό Vocabulario Universale Italiano παραδέχεται πως το μακερόνι προέρχεται εκ του μακάρον βρώμα, φαγητό των ευτυχισμένων, των απειλαγμένων από τα βάσανα της ζωής. Μακαρόνια, βρώμα εκζωμού και αλφύτων, και στον Πόντο, τη μεγάλη Ελληνομάνα, τον Πόντο, η ξερή ζύμη σε τετράγωνα κομμάτια, όπως το κριτικό μαγκύρι, ας πούμε, ονομάζεται μακαρίνα. Στην Κριτσά, το όμορφο κεφαλοχώρι του Μεραμπέλου, τα μακαρόνια είναι τρόπος ζωής. Μακαρόνια, μακαρούνες και λαζάνια, παρασκευασμένα με ξεχωριστή επιδεξιότητα, με τέχνη που ξαφνιάζει, μια και το έθιμο δεν ξεχάστηκε. Μακαρόνια της κριτσότικης αποκριάς. Την ημέρα το ψυχό, την Παρασκευή, ψήνομαι, άλλος ψήνει κόλυβα, άλλος παίρνει, κάνει καλιτσουνάκια τέτοια με ξινή μυζήθρα, άλλος γλυκά από το ζαχαροπλαστείο, αλλά το κόλυβο είναι το απαραίτητο. Και τα πάμε στο νεκροταφείο. Για τη μνήμη βέβαια των πεθαμένων μας. Και από τα μακαρόνια στη μνήμη. Κάθε μεγάλη αποκρά, οι κριτσότες έτρωγαν μακαρόνια και λαζάνια, αλλά και γιόρταζαν. Κάθε καφενές και χωροστάσι. Και μαζί, πειράγματα, διονυσιακά κατάλοιπα και μνήμες. Τι να σας πω που ήταν το χωριό γεμάτο χωροστάσια. Μπορεί, ήταν μια φορά τη χρονιά που παντρεύτηκα εγώ, ήταν 25 χωροστάσια από τα Περιολίκια να πάει στον Πάτο στον Παλέμιλο.